Ω ορθή και επιτακτική, χαρακτηρίζεται από έγκριτου οικονομολόγου η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη Τράπεζα Κύπρου που το Διοικητικό τη Συμβούλιο έλαβε κατά τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρία του. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη Τράπεζα Κύπρου, ειδικά στη χρονική στιγμή που γίνεται, που από ό,τι φαίνεται εντό Ιουλίου θα αναμένουμε ενδιαφέρον από ξένου επενδυτέ. Uh, κλείδωμα uh, του βιβλίου και αναμενόμενα καλά νέα εντό Ιουλίου για ενίσχυση uh, των κεφαλαίων τη Τράπεζα Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Τράπεζα Κύπρου αποφάσισε επίση την ενίσχυση τη διευθυντική ομάδα του οργανισμού με δύο τραπεζίτε. Έναν από την Κύπρο για το τμήμα γενική Τραπεζική και ένα από το εξωτερικό για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και οι δύο θα αναλάβουν καθήκοντα αναπληρωτή CEO, διευθύνων το Πολύ θετική είδηση αποτελεί το γεγονός ότι α, φαίνεται να ενισχύεται η ομάδα διαχείρισης προβληματικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου α, με ένα α, ξένο τραπεζιτή διεθνούς α, κύρους και η καλή διαχείριση των προβληματικών δανείων είναι ακριβώς αυτό που θα μειώσει τις α, ανάγκες για κεφάλαια α, για την Τράπεζα Κύπρου σε βάθος χρόνου. Στόχο τη Τράπεζα Κύπρου είναι η επίσπευση τη υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωση του οργανισμού σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του συγκροτήματο.